Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο με την αγαπημένη μου εταιρεία το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομα αυτής της εταιρείας και μιλάω για τη Makeup Revolution. Η έδρα της είναι στο Λονδίνο, οπότε είναι μια αγγλική εταιρεία η οποία δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα βγάζει καλλιτικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ την ξέρω τον τελευταίο ένα χρόνο και είχα αγοράσει πριν ένα χρόνο κάποια προϊόντα από τα Hondo Center εδώ στη Ρόδο, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστα τα προϊόντα που φέρνουν. Εγώ παρ' όλα αυτά είχα αγοράσει δύο πράγματα από τα Hondo Center και άλλα δύο παρήγγειλα από το ίντερνετ. Βέβαια, δύσκολο να παραγγείλεις Makeup Revolution από το ίντερνετ, διότι τα μεταφορικά είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας βάλω το site που παρήγγειλα κάτω στην περιγραφή για να δείτε ποιο είναι, το οποίο κατάφερα να μην έχει τόσα μεταφορικά, πλήρωσε όμως γιατί πήρα μόνο δύο προϊόντα, οπότε δεν συμπλήρωνα την παραγγελία. Θα σας δείξω ποια προϊόντα έχω αγοράσει από τα Hondo Center και ποια αγόρασα από το ίντερνετ. Έχω πάρει από τα Hondo Center τη συγκεκριμένη αυτή εδώ παλέτα, που δεν την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Είναι αυτή εδώ. Ζήτημα να την έχω χρησιμοποιήσει μία φορά, δεν ξέρω. Δεν ήταν ότι δεν μου άρεσαν σαν ποιότητα. Ήταν μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με βόλεψε. Θα προσπαθήσω να την χρησιμοποιήσω λίγο παραπάνω. Δεν είχε παραπάνω από 12 ευρώ, από ό,τι θυμάμαι. Η μυρωδιά της μυρίζει απλά στελίνη για κάποιο λόγο, δεν ξέρω το λόγο αυτό, αλλά μυρίζει απλά στελίνη. Είναι αντιγραφή της Sweet Peach από την Too Faced, την οποία την έχω και εκείνη και κάποια μέρα θα ήθελα να κάνουμε μια σύγκριση με αυτές τις δύο παλέτες, εφόσον την έχω και την άλλη. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω λίγες αποχρώσεις από τη συγκεκριμένη παλέτα. Αλλά δεν τρελαίνομαι, προτιμώ να χρησιμοποιήσω από αυτή που πήρα από το ίντερνετ που θα σας δείξω στο τέλος. Και έχω πάρει και αυτό εδώ πέρα, Hot Spicy λέγεται αυτή η παλέτα, τα Hot Center και αυτή, πέρσι την αγόρασα. Το προηγούμενο καλοκαίρι αγόρασα και τα δύο, η οποία έχει αυτές τις πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, πώς να καλύψω τον καθρέφτη, τις πολύ ωραίες αποχρώσεις, ροδακινή θα έλεγα, και δύο highlighter. Ένα άσπρο, ασημί, ροζ, έχει κάποιους ροζ υποτόνους και ένα προς το ροδακινί. Δεν το φοράω αυτό, δύσκολο, γιατί για highlighter δεν μπαίνει εύκολα. Και πάρα πολλές ωραίες αποχρώσεις. Αυτή την έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, ειδικά το καλοκαίρι τη χρησιμοποιώ συνέχεια, γιατί οι ροδακινοί αποχρώσεις μου αρέσουν πιο πολύ για το καλοκαίρι, όχι τώρα. Και τα προϊόντα που πήρα από το site που σας είπα, το οποίο ξαναλέω θα το έχω από κάτω για να δείτε ποιο είναι, είναι αυτή η παλέτα που για αυτή έκανα αυτή την αγορά. Μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι αποχρώσεις. Λέγεται Neutrals νούμερο 2. Δεν ξέρω αν έχει και ένα, λογικά θα έχει. Ανοίγει λίγο δύσκολα και έχει αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις, πραγματικά. Την ήθελα εδώ και κανένα δίμηνο να την πάρω και βρήκα επιτέλους την ευκαιρία να την αγοράσω. Έχει 1, 2, 15 σκιές και οι 4 είναι σήμερα. Και όλες οι υπόλοιπες δεν είναι ακριβώς μάτι, έχει και κάποιες που λίγο έχουν ένα ελαφρύ σήμερα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου, θα τη δοκιμάσω σε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Η παλέτα αυτή είχε 12 ευρώ. Δεν έχει καθρέφτη, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν με αφορά, αλλά άμα είχε θα με βόλευε ίσως λίγο παραπάνω για ταξίδια κτλ. Από ό,τι έχω δει στο ίντερνετ, οι σκιές γράφουν τέλεια. Και το πολύ συζητημένο προϊόν που αγόρασα το ίντερνετ είναι αυτό εδώ πέρα, το concealer της Makeup Revolution που λένε ότι είναι dupe για το Shape Tape της Tarte. Έχει ένα τεράστιο βουτσάκι, ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει. Το μόνο που είδα πάνω στο χέρι μου είναι η απόχρωση, την οποία έχω πάρει τη C1, να μην πολυλογώ. Αυτό είχε περίπου 3,90 είχε, ναι, όχι περίπου 3,90 είχε από το site το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει τη βάση μου και κάποια προϊόντα τα οποία δεν είναι Makeup Revolution, γιατί δεν έχω όλα τα προϊόντα, δεν θα σας τα δείχνω on camera.
Οπότε πάω να ξεκινήσω να βάλω το concealer που έχω της Makeup Revolution και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Και ξεκινάμε το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω. Καλά, αυτό το βουρτσάκι, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Νομίζω θα βολέψει πάρα πολύ. Εντάξει, σε βοηθάει αρκετά. Δεν έχει άρωμα, το συγκεκριμένο δεν μυρίζει. Και να δούμε. Δίνει πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Το βλέπετε, εμένα μου αρέσει αρκετά. Δίνει την φωτεινότητα που πρέπει κάτω από τα μάτια. Το έβαλα και σε μερικά άλλα σημεία. Φωτίζει πολύ ωραία το πρόσωπο. Σας είπα, εγώ έχω την πρώτη απόχρωση. Είναι μια χαρά για μένα, δεν έχω κανένα θέμα. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει μια αρκετά καλή κάλυψη. Βέβαια, αν έχετε μαύρους κύκλους όπως εγώ έχω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, έχω μια σκιά που είναι λίγο πιο σκουρόχρωμη από το υπόλοιπο μάτι. Δεν μπορώ να πω ότι την έχει καλύψει, αλλά αν βάλετε ένα σωμόν χρώμα από κάτω, ένα κορέκτορα, θα είναι μια χαρά. Το πήρα για φωτεινότητα έτσι κι αλλιώς, δεν το έχω πάρει για να μου καλύπτει. Μ' αρέσει πολύ, στρώνει τέλεια και βολεύει πάρα πολύ το βουρτσάκι. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια πώς θα είναι και αν θα μπει στις λεπτές γραμμές, θα το δούμε. Προς το παρόν πάω να βάλω την πούδρα, η οποία δεν είναι Makeup Revolution, και έρχομαι να συνεχίσω με τα μάτια. Έβαλα και το concealer, έβαλα την πούδρα μου. Με το concealer προς το παρόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι τέλειο. Τώρα θα ξεκινήσω με τη συγκεκριμένη παλέτα και δεν έχουν ονόματα οι σκιές. Όχι, δεν έχουνε. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά, η οποία είναι beige. Έχει λίγο kickback και θα τη βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Αυτές οι αποχρώσεις τώρα για την άνοιξη θεωρώ ότι είναι τέλειες. Και άνοιξη δηλαδή, που πραγματικά αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο είναι 2 Μαΐου και είναι λες και έχουμε κατά καλό καιρό. Πραγματικά, όταν βγεις στο μπαλκόνι και πέσει ο ήλιος πάνω σου, είναι λες και έχουμε μπει στον Ιούλιο. Κατευθείαν. Δεν ήρθε η άνοιξη, κατευθείαν μπήκαμε στο καλοκαίρι εμείς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω στα άλλα μέρη τι γίνεται. Εδώ πάντως είναι καλοκαίρι, όλοι κάνουν μπάνιο. Εγώ, αν δεν πάει ο Ιούλιος, δεν θα κάνω μπάνιο. Τέλος πάντων, είμαι αρκετά κρυουλιάρα. Και δεν ξέρω τώρα ποια απόχρωση να χρησιμοποιήσω για την κόγχη μου. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσα πιο πολλά χρώματα μπορώ. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα καφετί ανοιχτό. Παιδιά, γράφουν τέλεια. Ναι. Εντάξει, γράφει τέλεια η συγκεκριμένη αυτή απόχρωση. Είναι δίπλα από την beige που είχα πάρει πριν. Και τώρα θα πάρω ένα χρώμα λίγο πιο σκούρο καφέ. Ή να πάρω ένα κοραλί. Πάρω πιο κοραλί. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ να δοκιμάσω πώς γράφει. Πολύ ωραίες αποχρώσεις. Το ξαναλέω, θα το λέω συνέχεια. Και αυτή η απόχρωση γράφει τέλεια. Θα τη βάλω στην εξωτερική γωνία. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο καλά γράφουν αυτές οι σκιές. Πόσο δίκιο είχα που ήθελα να τις αγοράσω. Είναι εκπληκτικές. Είναι εκπληκτικές. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάλω στο κινητό βλέφαρο, αλλά πρώτα θέλω να βάλω λίγο κονσίλερ για να φαίνεται καλύτερα η σκιά. Αυτό το κονσίλερ πάντως είναι αρκετά βαρύ, να ξέρετε. Είναι αρκετά πηχτό. Έχει τέτοια σύσταση, δεν είναι πολύ ελαφρύ. Εγώ βέβαια δεν έχω δοκιμάσει και το τη Star που λένε ότι είναι πολύ καλό, οπότε δεν ξέρω να συγκρίνω. Δεν το έχω αγοράσει. Τέλεια.
Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάρω μία σκιά. Πρώτα θα πάρω χωρίς να βλέπω το πινελάκι μου για να δω πώς γράφει. Θα πάρω αυτήν εδώ. Πάντως δεν πέφτουν κομματάκια από κάτω μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε, αλλά είναι οκ. Okay. Και αυτή γράφει πολύ καλά. Αλλά πιστεύω ότι αν βρέξει το πινελάκι θα μάθω ακόμη καλύτερα. Για να το βρέξουμε. Ναι. Τώρα μιλάμε σωστά. Γράφει πολύ καλύτερα άμα βρέξει το πινελάκι. Άμα θες ένα πιο έντονο αποτέλεσμα. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να ξαναπάρω πάλι αυτή τη πιο έντονη κοραλή σκιά με ένα τέτοιο πινελάκι φουντωτό και να τονίσω, γιατί έφυγε λίγο, να τονίσω λίγο ακόμη την εξωτερική γωνία. Έχω λόγια. Το μόνο που έχω είναι ότι λυπάμαι αυτό το μακιγιάζ γιατί δεν έχω πουθενά να πάω μετά. Απλά βάφομαι για να κάνω το βίντεο. Δυστυχώς, θα ξαναπάρω πάλι την πρώτη απόχρωση, την γυαλιστερή αυτή απόχρωση, να τονίσω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί είναι φοβερή. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, εμένα μου άρεσε πολύ. Και θα πάω τώρα να βάψω και την κάτω πλευρά, το κάτω βλέφαρο. Και θα ξεκινήσω με την καφέ που είχα πάρει στην αρχή. Και θα ξαναπάρω πάλι αυτή την πανέμορφη κοραλή. Σαν να μην δοκίμασα την άλλη παλέτα. Οπότε θα δοκιμάσουμε. Θα βάλουμε ακόμη καμία απόχρωση για να τη δούμε πώς γράφει. Και εννοείται θα βάλω ψεύτικη βλεφαρίδα, να το απογειώσουμε. Ωραία. Αφήνω λίγο στην άκρη εκείνη, να πάρω καμιά απόχρωση από εδώ πέρα. Να πάρω αυτή εδώ. Με το πινελάκι μου. Α, είναι ωραία και αυτή. Την έβαλα πάνω από την άλλη. Θα την βάλω και εδώ μπροστά. Δεν είναι κακή. Γενικά τα χρώματα αυτά τώρα της μίας παλέτας μοιάζουν λίγο με την άλλη. Δεν γράφουν τόσο καλό όσο γραφεί η άλλη παλέτα. Αλλά... εντάξει, για να δω και κανένα άλλο χρώμα. Ναι, δεν γράφουν τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα την αφήσω στην άκρη, σας την έδειξα. Χρησιμοποίησα μόνο ένα χρώμα. Όπως καταλάβατε, δεν την έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν θα την κρίνω σε αυτό το βίντεο. Θα τη δούμε σε ένα άλλο βίντεο να τη συγκρίνω με τη Too Faced την παλέτα που έχω, τη Sweet Peach. Να δούμε πώς θα είναι. Και αν ταιριάζουν όντως, γιατί προφανώς και είναι dupe εκείνη την παλέτα. Τώρα θα πάρω πάλι αυτό εδώ, το χρώμα. Όπως καταλάβατε, δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτήν εδώ την παλέτα. Ας φύγουμε από τα μάτια επιτέλους. Θα βάλω eyeliner εκτός κάμερας, γιατί δεν είναι της συγκεκριμένης εταιρείας. Και επανέρχομαι. Λοιπόν, έχω βάλει ψεύτικες βλεφαρίδες, έβαλα eyeliner. Εντάξει, πραγματικά είναι τέλειο το μακιγιάζ αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς. Έβαλα και bronzer και τώρα θα πάω να χρησιμοποιήσω και την άλλη παλέτα που έχω. Να βάλω ρουζάκι, θα βάλω... δεν έχουν όνομα, θα βάλω... θα ξεκινήσω με αυτό και θα σκεφτώ ποιο θα βάλω. Θα χρησιμοποιήσω δύο κατά πάσα πιθανότητα. Ξέρω ότι είναι φανταστικά ρούς, δεν περιμένω από τώρα να το δω, γιατί σας είπα το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές. Και θα χρησιμοποίησα αυτό, αυτό εδώ και αυτό θα χρησιμοποιήσω, το πιο κοραλί. Θα βάλω και μία λίγο πιο έντονη, πιο σκούρα, αυτή εδώ στην άκρη. Και θα βάλω και highlighter, εννοείται, από αυτή εδώ την παλέτα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την απόχρωση, η οποία ξέρω ότι και αυτή γράφει τέλεια. Και θα τη βάλω εδώ. Έτοιμη! Το μόνο
μου λείπει ένα κραγιονάκι. Που δεν ξέρω ποιο κραγιόν θα βάλω. Τέλος πάντων θα το κάνω εκτός κάμερας γιατί δεν είναι Makeup Revolution. Πανέτοιμη. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό το μακιγιάζ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι οι αποχρώσεις μου. Θεωρώ τώρα το καλοκαίρι θα τη χρησιμοποιήσω τόσο πολύ αυτή τη βαλέτα. Πραγματικά, αν σας αρέσουν αυτές οι αποχρώσεις και θέλετε να πάρετε μια τέτοια παλέτα, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Επίσης, αυτό το concealer έκανε τρομερή δουλειά. Βέβαια, η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί μιλάμε για 3,4 ml, δεν ξέρω για πώς θα μου φτάσει. Τα ρούζ τέλεια, γράφουν φανταστικά, το highlighter τέλειο, δεν έχω τίποτα να πω, οι αποχρώσεις πολύ καλές. Το μόνο τώρα για αυτή την παλέτα την οποία σας την έδειξα λίγο, θα τη δούμε ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο αργότερα με την παλέτα της Sweet Peach της Too Faced, την οποία θα τη δούμε κάποια στιγμή να τη συγκρίνουμε, γιατί σας είπα ότι είναι dupe εκείνης της παλέτας. Παρ' όλα αυτά η Makeup Revolution είναι μια παλέτα, είναι μια εταιρεία η οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι αυτές οι δύο παλέτες σε σύγκριση έχουν μεγάλη διαφορά, πολύ καλύτερη απόδοση συγκεκριμένη, πολύ χαμηλότερη σε απόδοση αυτή, διότι από ό,τι φαίνεται έχουν αλλάξει τη φόρμουλά τους το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό έχει γίνει και χαμός. Η τιμή της είναι εκπληκτική σε σχέση με την ποιότητά της. Πραγματικά, την αγαπώ αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ. Αν σας άρεσε, να πατήσετε ένα like και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!